καλώς ήλθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Γονείς 24/7. Σημερινό μας θέμα είναι η δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο εφευρέτης καθηγητής Γεώργιος Παυλίδης. Διεθνώς καταξιωμένος και αυθεντίας στη δυσλεξία, στη διάσπαση προσοχής και στην οφθαλμοκίνηση. Εφευρέτης νέων τεχνολογιών και μεθόδων παγκοσμίους αναγνώρισης. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Παπίκα. Ο πλέον ειδικός για τη δυσλεξία. Θέλω να μας πείτε, μια που το σημερινό μας θέμα είναι αυτό, τι ακριβώς είναι η δυσλεξία. Η δυσλεξία είναι θείο δώρο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της, γιατί τα καλύτερα μυαλά, από τα καλύτερα μυαλά που πέρασαν πάνω από τη γη ήταν δυσλεξικοί. Αϊνστάιν, Έντισον, Λεονάρδο Νταβίντσι. Ο Πικάσο. Το διάβασα αυτό και πραγματικά. Μπορείτε, δεν το γνώριζα. Και για να μην νομίζουν ότι μόνο αυτοί που πέθαναν. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου σήμερα, ο Bill Gates, δυσλεξικός. Ο άνθρωπος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη εταιρεία, την πιο πλούσια εταιρεία που υπάρχει σήμερα στον κόσμο, την Apple, ο Steve Jobs, δυσλεξικός. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης, Spielberg, δυσλεξικός, και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και διάσημοι επιστήμονες. Άρα βλέπετε, η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανέναν να φτάσει στην κορυφή είτε της επιστήμης, είτε της τέχνης, είτε του εμπορίου κτλ. Αλλά η δυσλεξία, όταν δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή της και φερόμαστε με το λάθος τρόπο στα παιδιά μας, τότε το μόνο που βλέπουμε είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία. Δηλαδή, ο δυσλεξικός διαβάζει πολύ αργά. Μερικές φορές άλλα βλέπει και άλλα διαβάζει. Μολονότι βλέπει πεντακάθαρα. Είναι συνήθως ανορθόγραφος. Μολονότι γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες, δυσκολεύεται να τους εφαρμόσει. Επίσης, είναι πολύ καλύτερο στα προφορικά, γι' αυτό και εξετάζεται προφορικά σε όλη τη ζωή, ενώ υστερεί σημαντικά στα γραπτά σε σχέση με τα προφορικά. Δηλαδή, δυσκολεύεται να μεταφέρει τις σκέψεις στα γραπτά. Μπορεί να είναι αριστούχος, παραδείγματος χάρη, στα μαθηματικά, στη φυσική, στις πρακτικές επιστήμες, αλλά θα υστερεί πάντοτε στα φιλολογικά, στα θεωρητικά μαθήματα. Άρα, όταν βλέπει κανείς αυτή τη μεγάλη διαφορά, επίσης, όταν βλέπει την κληρονομικότητα, η δυσλεξία, όπως και η διάσπαση προσοχής, έχουν βιολογική αιτιολογία. Δηλαδή, κανείς γεννιέται έτσι. Άρα, θα κοιτάξουμε και είναι συνήθως κληρονομικές. Κοιτάμε να δούμε ποιοι στο σώι ήταν έτσι μικροί. Και κυρίως είναι άντρες. Τέσσερις άντρες προς μία γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Άρα, η δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία, ειδική μαθησιακή δυσκολία. Στο γραπτό λόγο. Μιλάει πεντακάθαρο δυσλεξικός και κυρίως της ανάγνωσης και της γραφής. Άρα η δυσλεξία είναι μέσα στις μαθησιακές δυσκολίες. Εντάσσεται μέσα στις ιδιαιτερότητες μαθησιακές δυσκολίες. Ακριβώς. Αλλά είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία. Ειδική, διότι βλέπετε σε ορισμένα μαθήματα αριστεύει. Ενώ σε κάποια άλλα υστερεί. Υστερεί, όπως τα φιλολογικά. Ενώ το παιδί που έχει γενικές μαθησιακές δυσκολίες, που η αιτία μπορεί να είναι η χαμηλή νοητική ικανότητα ή μπορεί να μην πάει στο σχολείο, δεν θα μάθει να γράφει, να διαβάζει, ή αρνητικό περιβάλλον, εκπαιδευτικό ή οικογενειακό. Αυτό είναι και αίτια για τις μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι. Τα γενικές μαθησιακές δυσκολίες, η λέξη γενικές το λέει, είναι γενικά σε όλα πίσω αυτό το παιδί. Και προφορικά και γραπτά και φιλολογικά και πρακτικά μαθήματα. Σε αντίθεση με το δυσλεξικό, που σε ορισμένα αριστεύει και υστερεί στα φιλολογικά. Η δυσλεξία συνοδεύεται με κάποιο άλλο σύμπτωμα. Συνήθως πάει μαζί με τη διάσπαση προσοχής. Παρομετικότητα και υπερκινητικότητα στη συντριπτική πλειοψηφία. Βέβαια, θα μπορεί να είναι και χωρίς, όπως και διάσπαση προσοχής, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία συνυπάρχουν. Και τότε είναι ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση. Να ρωτήσω. Εδώ θα δούμε μία εικόνα η οποία έχει τα συμπτώματα της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής. Αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιο από αυτά ή τα έχει όλα, πρέπει ο γονιός να θορυβηθεί και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, πρέπει να το προσπεράσει απλά ότι ένα σύμπτωμα δεν σημαίνει κάτι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Σίγουρα δεν θα θορυβηθεί, αλλά θα υποψιαστεί. Λοιπόν, όταν δει λοιπόν ότι έχει μερικά από αυτά τα συμπτώματα, τότε πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικούς, να γίνει η διάγνωση, διότι άμα γίνει σωστή διάγνωση, το τονίζω, και σωστή αντιμετώπιση, το παιδί τους θα φτάσει εκεί που ο Θεός του δώσε την ευφυΐα και την προσπάθεια. Ο συνδυασμός προσπάθειας και ευφυΐας με τη σωστή αντιμετώπιση θα το φτάσει εκεί που ήταν να φτάσει. Αν όμως δεν το ξέρουμε και αρχίζουμε το παιδί μας βλάκα, ηλίθια, τεμπέλια, διάφορα κτλ., το συκοφαντούμε ουσιαστικά,
τότε το παιδί μας όχι μόνον δεν θα προσπαθεί, δεν θα πιστέψει ότι δεν μπορεί. Το χειρότερο είναι ότι θα καταστραφεί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή του, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Άρα, ένας γονιός μπορεί να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η δυσλεξία, τώρα σκέφτομαι εγώ, ότι για να μην μπορεί να διαβάσει σωστά, θα πρέπει να είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Είναι σε όλη τη ζωή. Το 2014 mm-hmm. ολοκληρώθηκε ένα διδακτορικό υπό την επίβλεψή μου στην Αγγλία, όπου θέλαμε να δούμε όταν κάποιος πετυχαίνει ακαδημαϊκά, πάει στο πανεπιστήμιο, παίρνει διδακτορικό κτλ. Και ήταν δυσλεξικός μικρός. Αυτός έχει κάτι από τη δυσλεξία ή έφυγαν όλα. Για να δούμε αυτό, πήραμε δυσλεξικούς που ήταν πριν, λοιπόν, και τους συγκρίναμε με μη δυσλεξικούς φοιτητές. Όλα τα άλλα τα ίδια. Mm-hmm. Τι βρήκαμε? Με 98,1% ή 3%, δεν θυμάμαι το ακριβώς, 98% ας πούμε, ακρίβεια ο κομπιούτερ, κοιτώντας μόνο την ταχύτητα της ανάγνωσης, μπορούσε να ξέρει αν ήταν κάποιος δυσλεξικός ή όχι. Άρα αυτό που μένει για όλη τη ζωή είναι η αργή ταχύτητα της ανάγνωσης. Αλλά προσέξτε, ο δυσλεξικός διαβάζει αρκετά γρήγορα να πάει στο πανεπιστήμιο, να πάρει διδακτορικό κτλ. Αλλά διαβάζει πολύ γρήγορα, πολύ αργά σε σχέση με τους συμμαθητές του, τους συνομιλικούς του. Να μην νομίζει κανένας δεν μπορεί να διαβάσει. Mm-hmm. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Ο γονιός και πολλές φορές και ο εκπαιδευτικός δυσκολεύονται να εντοπίσουν την πολύ αργή, την αργή ανάγνωση. Εκτός αν είναι εξαιρετικά αργή που το καταλαβαίνουν. Γιατί ο γονιός δεν ξέρει το μέσο όρο της ταχύτητας των παιδιών της τάξης του. Οπότε δεν μπορεί να έχει μέτρο σύγκρισης. Ενώ όταν το κοιτάμε για να έχει δυσορθογραφία, δηλαδή ξέρει τους γραμματικούς κανόνες και δεν μπορεί να τους εφαρμόσει σωστά, τότε ο γονιός και ο εκπαιδευτικός έχουν μεγάλη ακρίβεια στο να ξέρουν αν το παιδί τους έχει πρόβλημα ή όχι. Γιατί? Διότι γνωρίζει τι λέει ο γραμματικός κανόνας, βλέπει ότι τον παραβιάζει, ξέρει ότι το παιδί του έχει δυσκολία. Το ίδιο και στα μαθηματικά. Ενώ στη δυσλεξία είναι πιο δύσκολο. Mm-hmm. Από ποια ηλικία περίπου μπορεί το παιδί να αντιληφθούμε ότι, ότι έχει κάποια ιδιαιτερότητα? Πολλές φορές και από την προσχολική ηλικία, γιατί κανείς είπαμε γεννιέται δυσλεξικός, έτσι, και είναι κληρονομικό βασικά. Στην προσχολική ηλικία θα κοιτάξουμε αν υπάρχει κληρονομικότητα, αν άργησε να μιλήσει, όχι αν μιλάει καθαρά. Ο δυσλεξικός μιλάει καθαρά, δεν έχει πρόβλημα στον προφορικό λόγο. Στην άρθρωση. Λοιπόν, στην άρθρωση. Αλλά αργεί να μιλήσει. Για παράδειγμα, ο Αϊνστάιν και ο Έντισον, οι δύο κλασικοί δυσλεξικοί διάσημοι, ξεκίνησαν να μιλάνε μετά τα 3-4. Λοιπόν, άρα ένα είναι αυτό. Να δούνε όταν γεννήθηκε το παιδί, αν ανέπνευσε αμέσως. Αν μελάνιασε για αρκετή ώρα, για αρκετά δευτερόλεπτα ή λεπτά. Αυτό είναι ένας παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες. Όχι μόνο δυσλεξία και διάσπαση κτλ. Επίσης, αν το παιδί έβγαινε με τα πόδια αντί για το κεφάλι. Όλο και αυτό είναι επιβαρυντικό. Βέβαια, είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Πρέπει να το προσέξουν. Λοιπόν, αν το παιδί γεννήθηκε πρόωρα, αν το παιδί γεννήθηκε με πολύ χαμηλό βάρος, κάτω από 1,5 κιλό, και όσο πιο κάτω, τόσο χειρότερα. Λοιπόν, αν τα δει κανένας όλα αυτά και έχει και διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα, τότε να υποπτευθεί, να πάει να το εξετάσει το παιδί, μπορεί και να μην έχει και τίποτα, έτσι. Ναι. Αλλά καλύτερα να το προλάβουμε. Παρά οτιδήποτε άλλο. Θέλω να ρωτήσω για το δικό σας τεστ. Έχω την εντύπωση, διορθώστε με αν θα κάνω λάθος, ότι τα άλλα ψυχοεκπαιδευτικά τεστ ξεκινάνε στην ηλικία εκεί πρώτη-δευτέρα δημοτικού. Η δικιά σας μέθοδος, η μέθοδος Παυλίδη, ξεκινάει με την οφθαλμοκίνηση από την προσχολική ηλικία. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, αν για κάτι έχουμε υποψία, μπορούμε από την προσχολική ηλικία να κάνουμε το τεστ, οπότε να πορευτούμε εν γέρος, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο μέλλον. Όπως είπατε σωστά, σε όλο τον κόσμο, για να γίνει η διάγνωση της δυσλεξίας, χρησιμοποιούνται τεστ ευφυΐας, για ένα απλό λόγο, για να αποκλείσουμε την νοητική υστέρηση σαν αιτία. Άρα, αν έχει κανονική ευφυΐα, λέμε, δεν είναι γενική μαθησιακή δυσκολία, δεν οφείλεται στην ευφυΐα. Μετά δίνουμε τεστ ευφυΐας, ανάγνωσης κτλ. Να δούμε πόσο πίσω είναι σε σχέση με τους μαθητές του. Για να πούμε ότι έχει δυσλεξία, πρώτα αποκλείουμε κάθε αρνητικό παράγοντα από το περιβάλλον, που δεν πάει στο σχολείο κτλ. Και αφού τους αποκλείσουμε όλους,
αν το παιδί υστερεί σε σχέση με τους μαθητές του στην ταχύτητα της ανάγνωσης και στην ακρίβεια παραπάνω από 1,5 χρόνο σε σχέση με το μέσο όρο της τάξης του, τότε λέμε έχει δυσλεξία. Αν είναι πάνω από 10 χρόνια, πρέπει να είναι 2 χρόνια και παραπάνω πίσω. Λοιπόν, συνεπώς βλέπετε η διάγνωση γίνεται πολύ αργά, διότι 1,5 χρόνο συν το νηπιαγωγείο φτάνουμε στα μέσα της Δευτέρας. Άρα σε όλο τον κόσμο σήμερα το νωρίτερο που μπορεί να γίνει η διάγνωση δυσλεξίας είναι μετά τα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού. Μέχρι τότε το παιδί, λόγω της καθημερινής αποτυχίας, έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, έχει χάσει το κίνητρό του, δεν πιστεύει στον εαυτό του κτλ. Είναι καταστροφικό, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Το δικό μου τεστ, επειδή είναι βιολογικό, το μοναδικό διεθνώς, δηλαδή επειδή κανείς γεννιέται δυσλεξικός, έχει τη δυσλεξία από τη γέννα. Άρα την έχει και στην προσχολική ηλικία. Όταν λοιπόν καταγράφω με μια φωτοηλεκτρονική μέθοδο που ανακάλυψα και έχω τις παγκόσμιες πατέντες, καταγράφουμε με ακρίβεια χιλιοστού δευτερολέπτου την κίνηση του ματιού, μέσω αυτής ξέρουμε ακριβώς τι κάνει ο εγκέφαλος κάθε χιλιοστό δευτερολέπτου. Συνεπώς, χωρίς να μιλάει, μπορούμε να γνωρίζουμε χωρίς να γράφει αν έχει δυσλεξία ή όχι και σε ποιο βαθμό. Βέβαια, για τη δυσλεξία σε προσχολική ηλικία λέγεται πρόγνωση. Γιατί το κριτήριο είναι όταν θα πάει στο σχολείο, αν αποτύχει στο διάβασμα, στο γράψιμο, τότε θα πούμε σωστά έγινε η πρόγνωση, είναι διάγνωση. Ενώ για τη διάσπαση προσοχής στο τεστ μου, με τρομερή ακρίβεια μπορεί από προσχολική ηλικία να γνωρίζουμε αν έχει και σε ποιο βαθμό. Διότι υπάρχουν διάφορες βαθμοί δυσλεξίας και διάσπαση προσοχής. Αυτή ακριβώς ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Υπάρχουν βαθμίδες και διαγνώσεις στη δυσλεξία και... Όπως σε όλα τα πράγματα υπάρχουν και στα δυο. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, τη σήμερα ημέρα συναντάμε περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό είναι γιατί γνωρίζουμε περισσότερα, είμαστε οι γονείς πιο υποψιασμένοι. Τι γίνεται? Είναι πρώτον οποιαδήποτε διαταραχή έχει βιολογική αιτιολογία, δηλαδή κανείς γεννιέται έτσι, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εποχές υπάρχει το ίδιο ποσοστό. Παραδείγματος χάρη, η μάνα μου είχε Parkinson's, έτρεμε, τρέμουν σε όλο τον κόσμο και τα ποσοστά είναι παρόμοια. Έτσι και στη δυσλεξία και στη διάσπαση προσοχής, επειδή κανείς γεννιέται έτσι, είναι κυρίως πάντα είναι βιολογικό, κυρίως κληρονομικό, το ποσοστό ήταν και είναι το ίδιο. Τι συμβαίνει? Στο παρελθόν, που δεν ξέραμε ότι ήταν δυσλεξία, λέγαμε τεμπέλη, έξυπνος είναι, αλλά τεμπέλης είναι. Έξυπνος είναι, αλλά αδιάφορος είναι. Σήμερα... Οπότε αποδίδαμε αλλού το τι συμβαίνει. Αντί δηλαδή να βοηθάμε το παιδί μας, το συκοφαντούσαμε. Βλάκα τεμπέλη, αδιάφορα, τον κάναμε να πιστεύει ότι δεν μπορεί, άρα γιατί να προσπαθήσει. Σήμερα όμως, λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει στην κοινή γνώμη, για παράδειγμα, η εκπομπή σας, είμαι σίγουρος πως θα βοηθήσει αρκετούς γονείς ή εκπαιδευτικούς να καταλάβουν το παιδί τους, που δεν γνωρίζαν πρώτα για αυτά τα πράγματα. Άρα η διάχυση αυτής της γνώσης και ότι εκπαιδεύουμε λίγο καλύτερα τους εκπαιδευτικούς μας στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα πανεπιστήμια, αυτά βοηθάνε να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν τη ζωή τους. Άρα δεν είναι αυτοί από έρευνες που έχουμε κάνει. Το ποσοστό των δυσλεξικών που είναι διαγνωσμένοι είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει διεθνώς. Άρα είναι πάρα πολύ δυσλεξικοί, ακόμη και σήμερα αδιάγνωστοι. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι μαθησιακές δυσκολίες ή η δυσλεξία, όταν το ανακαλύψεις, εξαλείφεται στο μέλλον ή διορθώνεται, ή μαθαίνει το παιδί να ζει ή να διαχειρίζεται είτε το χρόνο του, είτε... Το γονίδιο δεν αλλάζει, ούτε θέλουμε να τα αλλάξουμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε τους εφευρέτες μας, έτσι, που αλλάξαν τον κόσμο. Αλλά όταν γίνει σωστή διάγνωση, τονίζω το σωστή, και σωστή αντιμετώπιση, το παιδί θα προχωρήσει τη ζωή του, θα πάει στο πανεπιστήμιο, αν έχει το μυαλό και την προσπάθεια, θα κάνει διδακτορικό, βλέπετε τη δυσλεξία. Δεν σταμάτησε κανένα από τους διάσημους να γίνουν διάσημοι σε όλους τους τομείς της ζωής. Έτσι δεν θα σταματήσει και το παιδί μας. Θα βελτιώνονται σημαντικότατα. Έχω, ας πούμε, δεν ξέρετε, εγώ 44 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Λοιπόν, έχω παιδιά που έχω δει, είτε στην Αγγλία, είτε στην Αμερική, είτε εδώ, που σήμερα όχι μόνο έχουν πάρει διδακτορικά πολλοί από αυτούς, καλά δεν μιλάω για πρώτα πτυχία, έχουν πάρει κολοσσίως αριθμός. Έχω πολλούς που είναι καθηγητές πανεπιστημίου σήμερα, που ήταν δυσλεξικά παιδιά, αλλά και μερικά από αυτά, τουλάχιστον δύο που μπορώ να σκεφτώ, τα είχα δει αφού τελειώσαν το λύκειο και δεν ξέραν τι ήταν. Και σήμερα είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Αγγλία.
Άρα, αν το παιδί έχει θέληση, δεν το σταματάει τίποτα. Εφόσον όμως γίνει σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση. Αλλιώς θα νομίζει ότι δεν μπορεί, θα είναι δυστυχισμένος, αποτυχημένος και είναι κρίμα στο Θεό. Κλείνοντας, θέλω να τονίσουμε για τη συμπεριφορά των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι σε ένα τέτοιο παιδί, σε ένα παιδί με δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά? Αποδοχή πρώτα. Κατανόηση. Όχι φωνές, τον διαβάζουμε μαζί του. Να έχουμε υπομονή. Φωνάζει ο ανώτερος τον κατώτερο, άρα τον ξεφτιλίζουμε. Λοιπόν, θέλει υπομονή. Να ξέρουμε ακριβώς πώς να δουλέψουμε, κάποιος ειδικός να μας συμβουλέψει. Επίσης, να τελειώνουμε όσο γίνεται πιο νωρίς, διότι τα παιδιά που έχουν δυσλεξία ή διάσπαση προσοχής συνήθως έχουν πρόβλημα στη διαχείριση του χρόνου. Περνάει ο χρόνος με άσκοπα διαλύματα. Άρα εκεί πρέπει να είμαστε μαζί τους να τους κρατάμε, αλλιώς θα δει το βράδυ και δεν θα έχουν τελειώσει. Και δεν θα έχουν τελειώσει. Άρα θετικά, ενθαρρυντικά, με το σωστό τρόπο, χωρίς φωνές, χωρίς υποτιμητικά σχόλια, χωρίς συγκρίσεις. Κοινή γραμμή οι γονείς, να ξέρει το παιδί τα όρια. Και όλη η οικογένεια, όχι μόνο οι γονείς, αλλά πολλές φορές και οι παππούδες, και οι γιαγιάδες, όλη η οικογένεια. Αυτή είναι που το χαλάνε. Γενικότερα, ναι, θέλει όλη η οικογένεια να είναι σύσσωμη και μαζί. Και κάτι πολύ σημαντικό, που πιθανώς πολλοί γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν. Ο ΕΟΠΗ, τα ταμεία δηλαδή, από τον ΟΓΑ μέχρι το δημόσιο, όλα που είναι στον ΕΟΠΗ, όταν γίνει διάγνωση δυσλεξίας, τώρα μπορεί να γίνει και από ιδιώτη, τότε ο ΕΟΠΗ πληρώνει μέχρι ευρώ όλα τα λεφτά που πληρώνει ο γονιός μέχρι ένα ορισμένο όριο, που είναι πολύ μεγάλο το ποσό, πληρώνει κάθε μήνα στο γονιό να πάει σε έναν ιδιώτη να βοηθήσει το παιδί του και τα πληρώνει όλα το ταμείο. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία στο γονιό ότι εγώ δεν έχω χρήματα, διότι τα πληρώνουν τα ταμεία. Τώρα λόγω της κρίσης δεν μπορώ και στο παιδί μου να προσφέρω. Αυτό, εφόσον τα πληρώνουν τα ταμεία, υπάρχει λύση, δηλαδή, να βοηθηθούν όλα τα παιδιά. Εξάλλου, οι γονείς πάμε και πληρώνουμε για χορό, για ταϊκβοντό, για ξένες γλώσσες. Για αθλητικές δραστηριότητες. Και δεν θα πληρώσω, εάν χρειαστεί, για τη δυσκολία που έχει το παιδί μου που θα του καταστρέψει και ψυχολογικά. Ασφαλώς θα πληρώσω. Αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται σήμερα. Οπότε οι γονείς δίπλα στα παιδιά τους, να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας. Με αγάπη. Κατανόηση, αποδοχή. Αυτά πρωτίστως, φροντίδα, αγάπη, αποδοχή σε όλους τους τομείς. Αλλά και ανοιχτές κεραίες να αντιληφθούμε το οτιδήποτε και να εγκαίρως να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, αν τυχόν χρειαστεί. Ευχαριστούμε που ήσασταν πάρα πολύ μαζί μας σήμερα. Μας προσφέρατε αυτές τις ωραίες πληροφορίες και γνώσεις. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη μας συζήτηση. Μαζί μας στο EmbryoLab. Πρότυπη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τις συζητήσεις μας απαρτίζουν γιατροί, εμβριολόγοι, επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, με εξειδίκευση και εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στο EmbryoLab εργάζονται σκληρά για να κάνουν το όνειρο των ανθρώπων πραγματικότητα. Το όνειρο των ανθρώπων να γίνουν γονείς. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας την κυρία Αλεξία Χατζηπαρασίδου, κλινική εμβριολόγος. Ευχαριστούμε που είστε για ακόμη μια φορά μαζί μας. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ένα καινοτόμο πρόγραμμα στην πόλη μας που αφορά την ανδρική υπογονιμότητα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Μιλάτε προφανώς για το πρόγραμμα Spermogen, το οποίο έχουμε σχεδιάσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Βιοτεχνολογίας, VIOS, και μέσα από αυτή την σύμπραξη την επιστημονική έχουμε θέσει έναν μεγάλο πρωτότυπο, καινοτόμο και πολύ αναμενόμενο στόχο. Στόχος είναι να διευκρινίσουμε τη γενετική βάση της ανδρικής υπογονιμότητας. Όπως είπαμε σε κάποια από τις προηγούμενες σας εκπομπές, αν δεν κάνω λάθος, τα θέματα που αφορούν στην ανδρική υπογονιμότητα, ενώ αντιμετωπίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με την έννοια ότι κι αν ένας άντρας δεν έχει πολύ σπέρμα, μπορούμε με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή να το αντιμετωπίσουμε και να καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να κάνει παιδάκι. Η δυνατότητα όμως να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε την ανδρική υπογονιμότητα είναι πολύ περιορισμένη. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι προκαλεί την ανδρική υπογονιμότητα. Και αφού δεν ξέρουμε τι προκαλεί την ανδρική υπογονιμότητα, δεν ξέρουμε πώς να προσεγγίσουμε την αντιμετώπιση της για να στοχεύσουμε και να ελπίζουμε στην αποκατάσταση της γονιμότητας. Άρα λοιπόν τώρα, χάρη σε αυτή τη σύμπραξη και χάρη στην εξέλιξη των γενετικών μέσων διάγνωσης,
βάλαμε στόχο να μελετήσουμε τη γενετική βάση 1000 και πλέον εθελοντών, προκειμένου να τη συσχετίσουμε με την ποιότητα του σπέρματός τους, για να διαπιστώσουμε ποια είναι τα γονίδια και οι μεταλλάξεις που εμπλέκονται σε παθολογικά σπερμοδιαγράμματα, για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε αυτό σαν γνώση, να δούμε ποια μονοπάτια επηρεάζουν τη σπερματογένεση και άρα να βρούμε ποιες αλλαγές στο γενετικό υλικό προκαλούν ποιες αλλοιώσεις στο σπερμοδιάγραμμα. Άρα χρειάζεστε εθελοντές. Χρειαζόμαστε πολλούς εθελοντές διαθέσιμους να έρθουν κοντά μας, να τους εξηγήσουμε το πρόγραμμα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να υπογράψουν φόρμες συνένεση όπως απαιτεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από πολλούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Αρχή Ιατρικός Υποβεθούμενης Αναπαραγωγής και έχει ένα πολύ στενό πλαίσιο που να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του και τη σωστή του εξέλιξη, τα σωστά του βήματα. Οπότε υπάρχουν φόρμες συνένεσης που θα πρέπει να υπογράψουν οι εθελοντές. Υπάρχει το website μέσα από το οποίο παρακολουθούν την εξέλιξη του έργου. Τώρα είμαστε στη φάση συλλογής των δειγμάτων. Θα πρέπει να κάνουμε μία αιμολυψία, από την οποία θα πάρουμε γενετικό υλικό και μία λήψη σπέρματος. Και επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τον τρόπο ζωής τους και τα χαρακτηριστικά του lifestyle τους. Σκοπός είναι όταν συλλεχθούν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία να γίνουν γενετικές επεξεργασίες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας. Ξέροντας τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας, μπορούμε να βρούμε τρόπους να αναπτύξουμε φαρμακευτικά εργαλεία, παρεμβατικά εργαλεία, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια νέα εποχή όπου πια η αποκατάσταση της ανδρικής υπογονιμότητας, δηλαδή η θεραπεία της, να είναι δεδομένο. Δηλαδή ένας άντρας στο κοντινό ελπίζω μέλλον, όταν διαπιστωθεί ότι έχει μια μορφή υπογονιμότητας, να έχει τρόπο άλλων από αυτών της εξωσωματικής, να θεραπεύσει και να αποκαταστήσει τη γονιμότητά του, έτσι ώστε να αποκτήσει γρήγορα και εύκολα το παιδάκι του, χωρίς την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Άρα, εν κατακλείδη, γιατί να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα? Γιατί όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους. Γιατί μέσα από αυτούς ενώνονται οι προσπάθειες και πετυχαίνονται μεγάλοι σκοποί. Μόνο ένας επιστήμονας δεν μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Και γιατί μέσα από αυτό θα βοηθήσουν ίσως και τους ίδιους τους εαυτούς, αλλά ίσως και την μελλοντική γενιά να μην έρθουν αντιμέτωποι με την ανδρική υπογονιμότητα. Γιατί το χαρακτηριστικό της ανδρικής υπογονιμότητας είναι η σιωπή. Δεν είναι εύκολο για έναν άντρα. Δεν είναι όμως, ένας άντρας δεν μιλάει εύκολα για την υπογονιμότητά του και πόσο αυτή του κοστίζει όταν διαπιστωθεί ότι είναι υπογόνιμος. Αλλά επειδή είναι σιωπηλός και δεν κραυγάζει τον πόνο του, δεν σημαίνει ότι δεν πονάει. Άρα λοιπόν θα μπορέσουν οι άντρες αυτοί, συμμετέχοντας σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να βοηθήσουν ίσως τους εαυτούς τους, αλλά σίγουρα... Αλλά και τον συνάνθρωπό τους. Κάποιους συνανθρώπους τους και τη μελλοντική γενιά να μην περάσουν από τα ίδια μονοπάτια που ίσως περάσουν κάποιοι από τους ανθρώπους που θα βοηθήσουν και την επιστήμη να εξελιχθεί. Ακριβώς. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές εδώ στην EmbryoLab. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν για ακόμη μια φορά μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ.